Δόκτωρ Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας It's Time. Την έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, βία ανηλίκων. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πυκνώσει και δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται στα συνήθι στατιστικά όρια και περιθώρια, αλλά νομίζω ότι ποιοτικά, νομίζουμε ότι ποιοτικά κάτι έχει αλλάξει. Έτσι, έχουμε οπλισμένες ομάδες, πολλή βία, υπέρμετρη βία εντός και εκτός σχολείων. Τι εικόνα έχετε εσείς? Κοιτάξτε, έχουμε κάποια πρώτη στατιστική αποτύπωση που βλέπουμε στα δελτία της αστυνομίας και τα οποία είναι και δημοσιευμένα και στην ιστοσελίδα, τα οποία δείχνουν, όπως είδαμε, μια αύξηση. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και στο τέλος η αποτύπωση δικαστικά τι από αυτά επιβεβαιώνει και σε τι ποσοστά κειμενόμεθα. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε βία ανηλίκων, μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, η οποία υποθηκεύει, όπως καταλαβαίνετε, και τη μελλοντική ασφάλεια της κοινωνίας. Εδώ πρέπει να δούμε διάφορα σημεία. Το πρώτο είναι κατά πόσον υπάρχει και μια διαφορετική ποιοτικά βία ανηλίκων, η οποία ξεφεύγει από αυτή την οποία είχαμε δει στο παρελθόν και που βλέπαμε σε συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένες συμμορίες, και αν την βλέπουμε να διαχέεται περισσότερο στην κοινωνία και σε διάφορες περιοχές. Αυτό τι σημαίνει? Μια πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης καθαρά του πού εμφανίζεται το σημείο και, επαναλαμβάνω, με τι χαρακτηριστικά. Σημειώσατε πάρα πολύ εύστοχα το ζήτημα της χρήσης όπλων. Και εδώ πρέπει και λίγο να σταθούμε και εδώ με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε δει περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται μαχαίρια, σουγιάδες, όπλα τα οποία σαφέστατα είναι παράνομα, αλλά μπορεί κάποιος να τα βρει και να τα κρύψει εύκολα. Είχαμε όμως και περιστατικά στα οποία βλέπουμε να υπάρχει ένας άλλος οπλισμός, ρόπαλα, παλούκια. Πράγματα τα οποία έρχεται κανείς και σκέφτεται με την κοινή λογική, ότι είτε αυτά τα κρύβει κάποιο σπίτι και κανένας ενήλικας δεν δίνει σημασία, είτε υπάρχουν χώροι στους οποίους υπάρχει αυτός ο οπλισμός, βρίσκονται οι ανήλικοι και λειτουργούν, αν το πω, αν θα μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, εντός εισαγωγικών, σαν μια γιάτα, σαν ένας χώρος δηλαδή. Που ακριβώς, ναι, αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, η συνήθις χρήση όπλων, όπως γνωρίζαμε και παλιά σε κάποιες συμμορίες, εντάξει, όπως είπα, μπορεί και τα κρύβει κάποιος. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη διάσταση που πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό που είπατε στην αρχή περί γεωγραφικής διάχυσης, θυμόμαστε παλιότερα, τώρα δημοσιογραφικά εμπειρικά προσπαθώ να ανακαλέσω τα περιστατικά. Αφενός δεν ήταν τόσα πολλά ή δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας τόσα πολλά, και ήταν και γεωγραφικά πιο εντοπισμένα. Εδώ τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό, κάποιο γεωγραφικό μοτίβο συγκεκριμένο. Υπάρχει, είναι διάσπαρτο σε όλη την χώρα. Ακριβώς, και σε όλη τη χώρα, αλλά και στις περιοχές, τα αστικά κέντρα, τις οποίες παραδοσιακά δεν θεωρούσαμε επικίνδυνες. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτό το σχόλιο, χωρίς να έχω κάποια στερεότυπα, αλλά υπήρχαν περιοχές που γνωρίζαμε ότι το έγκλημα επικρατούσε σαν μια κατάσταση πιο συνήθις, και άλλες περιοχές που θεωρούσαμε ότι είναι πιο ασφαλής. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε βία ανηλίκων και σε περιοχές που δεν το περιμέναμε. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Άρα που σημαίνει όπως ότι και τα χαρακτηριστικά των δραστών. Ναι. Κοινωνικά, πως είναι οικονομικά και λοιπά, οικογενειακά. Ναι, αυτό βλέπουμε. Που σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μία μήτρα η οποία είναι ευρύτερη. Δεν εντοπίζεται. Υπάρχει κάποιο αίτιο το οποίο είναι οριζόντιο. Μα αρχικά όμως πρέπει να δούμε ότι είμαστε και σε μια κοινωνία που το αφήγημα της βίας έχει επεκταθεί, και πλέον θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν καταδικάζεται με τον τρόπο που υπήρχε, αν θέλετε, ακόμα και κοινωνική αποδοκιμασία στο παρελθόν. Περάσαμε από την αδιαφορία κάποιων δεκαετιών πιο πριν, η οποία αδιαφορία έπαιξε και αυτή το ρόλο της, σήμερα στην μη αποδοκιμασία μέχρι και επιδοκιμασία του αφηγήματος της βίας. Θέλετε να δούμε μουσικά ρεύματα, θέλετε να δούμε κινηματογράφο, θέλετε να δούμε πραγματικά παντού τριγύρω μας το αφήγημα της βίας, τι περιμένουμε μετά? Ή επειδή μιλάμε για βία ανηλίκων, δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτές. Δεν υπάρχει βία ενηλίκων, την οποία αντιγράφουν οι ανήλικοι? Mm-hmm. Θέλετε να δούμε, και επειδή το θέσατε πολύ σωστά με βάση τη δημοσιογραφική σας εμπειρία, θέλω λίγο να πάμε στα περιστατικά της τελευταίας περίπου πενταετίας που έχουμε σοβαρά επεισόδια βίας ανηλίκων, ακόμη και σεξουαλικής βίας, σε καταθέσεις ανηλίκων που μας λένε τι? Ότι εγώ το είδα εκεί και πού έκανα. Λοιπόν, πριν δείχνουμε με το δάχτυλο τους ανηλίκους, ας δείξουμε λίγο τον εαυτό μας στον καθρέφτη για να καταλάβουμε από πού ξεκινάει το φαινόμενο. Προφανώς, καλά, μα κανείς δεν καταδικάζει αυτό το τέλος τους ανηλίκους, ότι αυτό κάπου εκπορεύεται.
Απλά αυτό λέω ότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία, το αίτιο είναι πλέον οριζόντιο και δεν είναι εντοπισμένο. Άρα υπάρχει κάτι γενικότερο, το οποίο προφανώς εμείς φταίμε, ενήλικες, από εκεί ξεκινάω έτσι. Το αφήγημα βίας, τα social media έχουν παίξει το ρόλο, mm-hmm. έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο θετικό ρόλο, σαφέστατα δεν είναι υπέρ της κατάργησης, για να μην παρεξηγηθεί τίποτα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αρκετή από αυτή τη βία που βλέπουμε, αναρωτιέμαι αν θα υπήρχε εάν δεν, από πίσω, αν δεν υποστηριζόταν από τα social media και το κίνητρο, αν θέλετε, των παιδιών να πάρουν like με αυτή τη βία η οποία δεν καταδικάζεται, επαναλαμβάνω. Δηλαδή θα δείτε ότι ανεβαίνουν βία περιστατικά, τα οποία διαμοιράζονται σαν περιεχόμενο στο διαδίκτυο και παίρνουν likes. Και για να μπούμε λίγο στη λογική, παλιότερα το έγκλημα, ακόμη και η βία ανηλίκων, γινόταν στα κρυφά και αυτοί οι οποίοι την τελούσαν κοιτούσαν οι πράξεις να μην δουν το φως της δημοσιότητας, έτσι, να μην τις μάθουν. Τώρα τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο, τις ανεβάζουν στα social media. Γιατί? Γιατί γίνονται αποδεκτές. Άρα γίνεται νόμισμα κοινωνικής αποδοχής αυτό με κάποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Αν έχετε προσέξει, τις περισσότερες φορές που συζητάμε για βία ανηλίκων, πώς τη μαθαίνουμε? Κάποιοι την έχουν τραβήξει και τη μεταδίδουν. Και δεν τη μεταδίδουν σαν είδηση ότι έγινε αυτό το κακό, αρχές ελάτε να επέμβετε. Το διαμοιράζουν σαν περιεχόμενο το οποίο δυστυχώς για αυτές τις ομάδες θεωρεί εύσημο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε άλλες χώρες έχουμε εικόνα τι γίνεται? Δηλαδή, αν η Ελλάδα ακολουθεί ένα γενικότερο ρεύμα ή αν εδώ υπάρχουν... Ακολουθεί γενικότερο ρεύμα. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία εξαετία, εφταετία απασχολεί ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για οπλισμό, η χρήση μαχαιριού από τους νέους. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και εντοπίζονται οι αρχές ακριβώς σε αυτό. Έχουμε φαινόμενα βίας και στο εξωτερικό, δεν είμαστε μόνοι. Το θέμα είναι ότι λίγο η ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, ήρθε σε μια κατάσταση σοκ, γιατί ήταν αλλιώς μαθημένη και γιατί δεν είχαμε τέτοιου είδους εγκληματική συμπεριφορά σε τέτοιο ποσοστό. Έχουμε στοιχεία αν αυτό εντοπίζεται σε γηγενείς, δηλαδή σε Έλληνες ή σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς? Αν υπάρχει ή ποια είναι η συμβολή τους σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης να δαιμονοποιούνται ξένοι. Βλέπω το έγκλημα. Εντάξει, ναι. Από εκεί και πέρα, αν το έγκλημα το έχει τελέσει η Αχμέτ ή αν το έχει τελέσει η Βασίλης, αν αυτό το Βασίλης ή η Αχμέτ δεν προσδιορίζει κάτι στο έγκλημα, Ρωτάω, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές αξιακοί κώδικες. Ρωτάω αν αυτό έχει παίξει ρόλο. Μπορεί να μην έχει παίξει. Πάντως, εγώ σε περιστατικά τα οποία βλέπω και σε περιοχές και καλές περιοχές, για παράδειγμα, της πρωτεύουσας, γηγενείς βλέπω να είναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει... Κοίταξε, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα το έγκλημα σαν έγκλημα και να δούμε αυτό που είπα, το αφήγημα βίας. Έτσι, το οποίο υπάρχει. Τώρα, από εκεί και συγγνώμη, πέρα... Συγγνώμη, αλλά αν το αφήγημα βίας έχει να κάνει με δικά μας εσωτερικά θέματα, δηλαδή έχουμε μία αστοχία... Να το πω έτσι τώρα για την ευκολία συζήτηση της ελληνικής οικογένειας, έτσι, της ελληνικής πολιτείας, είναι ένα πράγμα. Το αν υπάρχει μια σοβαρή συμβολή, λέω αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι. Το πιθανότερο είναι να ακολουθούμε μια πορεία γενικά της δύσης που έχει να κάνει με τα πρότυπα, λέω. Αν υπάρχει μια εισαγόμενη άλλη αξιακή πηγή, και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Δεν λέω ότι συμβαίνει, αλλά λέω ότι και αυτό πρέπει να συναξιολογηθεί. Η ανηλίκο, έτσι όπως την αποτυπώνουμε τώρα, όπως σας είπα, τη βλέπουμε και σε άλλα κράτη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνίες πλέον με όλα τους τα χαρακτηριστικά. Και νομίζω γίνομαι αντιληπτή σε αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, το να περιορίσω ένα φαινόμενο με βάση κουλτούρα, θρησκεία, εθνικότητα, και αυτά είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω και δεν το θεωρώ και επιστημονικά ορθό. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και δεν υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία να προσδιορίζουν κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια επικίνδυνη ατραπός σε αυτόν τον προσανατολισμό, γιατί οι κοινωνίες πάρα πολύ εύκολα δαιμονοποιούν ομάδες. Και ξέρετε, υπάρχει λίγο και ο αποδιοπομπαίος τράγος. Θεωρούμε πάντα ότι κάποιο άλλο φέρνει ένα φαινόμενο και δεν κοιτάμε την. Θα σου πω, να γίνω πιο συγκεκριμένο. Ένα παράδειγμα, δεν αναφέρομαι σε αυτό έτσι προφανώς, αλλά θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορείς να αγνοείς όμως αν κάτι υπάρχει. Το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία αντιμετώπισε ως ιδιαιτερότητα πολιτισμική, δική μας εσωτερική, ας πούμε, την εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ή την παραβατικότητα, αν το θες αλλιώς, ας πούμε, στους Ρωμά, οδήγησε σε επιδείνωση. Γιατί αναγνωρίστηκε περίπου ως μια ιδιαιτερότητα. Αλλά δεν πάει να είναι παραβατικότητα ή και εγκληματικότητα. Γι' αυτό το λέω, ότι αν έχω κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά αν υπάρχει, δεν μεταγνωρίζει το όνομα μιας πολιτικής ορθότητας. Αυτό λέω. Γιατί και αυτό δεν είναι επιστημονικό.
Κοιτάξτε, η πολιτική ορθότητα είναι ένα πράγμα. Επίσης, όπως είπα, η δαιμονοποίηση είναι άλλη. Γιατί πολλές φορές και αυτό που ονομάζουμε ποσοστά παραβατικότητα σε συγκεκριμένες ομάδες, πρέπει να δούμε και αν είναι στερεότυπα και αν, για παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα το ότι θεωρούμε πάντα και συλλαμβάνουμε ως υπόπτους πάντα και δεν δεχόμαστε την υπεράσπιση πάντα σε συγκεκριμένες ομάδες, γιατί είμαστε προκατελημένοι εναντίον τους. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εγώ θα έλεγα, και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο, θα δείτε στο εξωτερικό όταν ένα έγκλημα μεταδίδεται, αποφεύγουν να δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στερεοτυπικές συμπεριφορές στην κοινωνία. Ή καλύπτουν τις δικές τους αστοχίες στον έλεγχο ασφάλειας του πληθυσμού, ας πούμε, έτσι. Γιατί αυτή δεν είναι μία εξήγηση. Το να αποκρύπτει στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην επιστημονική αξιολόγηση, και αυτό δεν είναι σωστό. Είναι αντιεπιστημονικό. Αν συμβάλλουν στην επιστημονική αξιολόγηση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα και δεν τονίζουμε όταν δράστες είναι οι μεδαποί. Το λένε. Δεν νομίζω να γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση και δεν νομίζω να το τονίζουμε τόσο. Όπως σας είπα, εγώ είμαι άλλης τοποθέτησης σε αυτό. Στατιστικά, εν κατακλείδη, σε σχέση με άλλες χώρες, ξέρουμε πώς είμαστε. Δηλαδή, ακολουθούμε μόνο το γενικότερο ρεύμα. Όπως σας είπα, υπάρχει ένα γενικότερο ρεύμα, το οποίο ειδικά για τη βία ανηλίκων προβληματίζει. Θα το δούμε ακόμη και σε κοινωνίες με γενικότερο επίπεδο κοινωνικής ειρήνης, ακόμα και στις σκανδιναβικές κοινωνίες που έχουν γενικά χαμηλή εγκληματικότητα. Θα δούμε ότι η βία ανηλίκων έχει αρχίσει και ιδιαίτερα απασχολεί. Εκεί βέβαια έχουμε διαφορετικούς τρόπους, έχουμε πολλές εναλλακτικούς τρόπους, θα έλεγε κανείς, ποινών, μάλλον αντιμετώπισης και απάντησης στην ανήλικη βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ποινή. Έχουμε δηλαδή έναν άλλο προσανατολισμό, αλλά σαν μέγεθος, αυτό δηλαδή που με ρωτάτε αν προκαλεί ανησυχία, θα δούμε ότι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Αυτό λέω. Αν στατιστικά εμείς είμαστε στο μέσο όρο, χαμηλότερα, ψηλότερα κλπ. Αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια. Εξαρτάται. Σας είπα ότι εγώ με τις στατιστικές είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική, γιατί είναι άλλο πράγμα η στατιστική της σύλληψης και άλλο πράγμα η στατιστική μετά την εκδίκαση. Mm-hmm. Τις τελευταίες στατιστικές δεν τις έχουμε, εννοώ σε αυτό το επίπεδο, άρα είμαι ιδιαίτερα προσεκτική. Έχει αλλάξει καθόλου, κατά τελευταίο, έχει αλλάξει καθόλου η νομοθεσία γύρω από αυτό? Πανευρωπαϊκά εννοώ, υπάρχει τάση αλλαγής, εννοώ εισαγωγή νέα νομοθεσία για να αντιμετωπίσει ένα νέο φαινόμενο, ή έχουμε αυτή που είχαμε? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είχαμε την πρόσφατη, έτσι, ένα πρόσφατο νομοθετικό προσανατολισμό προς την αυστηροποίηση των ποινών. Διεθνώς δεν θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει στις χώρες της Δύσης αυτού του είδους ο προσανατολισμός, γιατί έχει δείξει ότι γενικότερα δεν αποδίδει ιδιαίτερα. Θα δούμε ότι περισσότερο υπάρχουν άλλου τύπου ποινές και προσέγγιση. Εξαρτάται όμως και στο έγκλημα, έτσι, γιατί τώρα η παραβατικότητα με τη βία μπορεί να έχουν τεράστια διαφορά. Εντάξει, ναι, προφανώς. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.